Σε εργοτάξιο έχει μετατραπεί η μεγαλύτερη πλατεία του Ηρακλείου. Κακή η εικόνα του κέντρου της πόλης, με μπάζα και χαλάσματα καλυμμένα από φράχτες. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα αναβάθμισης της πόλης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, προκαλώντας αντιδράσεις στους πολίτες για την εικόνα της πλατείας Ελευθερίας. Ίσως να τα επισπεύσει, αλλά εντάξει, εάν το αποτέλεσμα μας δικαιώσει, δεν υπάρχει θέμα. Η πλατεία ήταν γεμάτο ζωή, γεμάτο κόσμο, παιδιά, καροτσάκια, μαμάδες, μπαμπάδες. Τώρα... Εγώ είμαι εναντίον το κόψιμο των δέντρων, οπότε αυτό έχει γίνει συνήθεια στο Δήμο Ηρακλείου. Ελπίζω με τον καινούριο Δήμαρχο να αλλάξουν τα πράγματα. Φαίνεται μια εξαιρετική πλατεία. Δεν νομίζω ότι είναι για να τη ζεις αυτή την πλατεία πολύ. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει ο Δήμος? Ο Δήμος, ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι πρέπει να κάνει, αλλά ίσως να την κάνει πιο ανθρώπινη. Τα ερωτηματικά πολλά τόσο για το αποτέλεσμα των έργων όσο και για τη διάρκεια υλοποίησής τους. Θέλουμε μια πράσινη, γεμάτη ζωντάνια πλατεία, όχι άλλο τσιμέντο, δηλώνουν οι κάτοικοι του Ηρακλείου. Σίγουρα δεν είναι κάτι καλό για την πόλη μας, γιατί σε λίγο έρχονται και οι τουρίστες και δεν είναι κάτι που θα τους ευχαριστήσει. Αν δηλαδή συνεχιστεί αυτό όπως με το πάρκο του Γεωργιάδη, που κράτησε 2 χρόνια νομίζω, δεν και ό,τι καλύτερο για μας. Σε απομακρύνει αυτή η πλατεία, δεν σε κάνει να την πλησιάσεις, να ζήσεις την κοινωνική ζωή δηλαδή του Ηρακλείου, του τόπου. Να το προχωρήσει πιο γρήγορα. Ίσως να ομορφύνει κάπως η πλατεία, δηλαδή να προσθεθεί κάτι και να, γενικότερα να ζωντανεύσει αυτός ο χώρος, γιατί νομίζω ήταν λίγο νεκρός στο παρελθόν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024.